Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο GES 2020. Ειλικρινά, δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο συνομιλητή για να κλείσουμε αυτό το τριήμερο συνέδριο από εσάς, καθώς το ζητούμενο για την επόμενη μέρα της Ελλάδος είναι η ανάπτυξη. Και αυτό είναι ο δικός σας ο τομέας. Και τώρα που είμαστε μόνοι δυο μας, να σας πω ότι τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε από τους Αμερικανούς επενδυτές, είτε από αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη επενδύσει στην Ελλάδα, είτε από αυτούς που ενδιαφέρονται να επενδύσουν, είναι έπαινοι. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλώς σας βρήκα, κύριε Πρόεδρε. Οφείλω να σας πω ότι πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω γιατί η διοργάνωση του συνεδρίου αυτών των ημερών αποτέλεσε ένα σημαντικό σταθμό στην προβολή της χώρας. Ακούστηκαν σημαντικά πράγματα. Πήραν αρκετά μεγάλη δημοσιότητα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Άρα, υπό την έννοια αυτή, μια και είμαστε στο κλείσμα του συνεδρίου, ως συνέδριο αυτό καθ' αυτό, και τη μόνο διαδικτυακό και όχι όπως το θέλαμε και με φυσική παρουσία λόγω της πανδημίας, νομίζω έχει αξιοσημείωτη επιτυχία. Και είναι μια επιτυχία που συμβολίζει τις εξαιρετικά καλές, τις καλύτερες από ποτέ αναμφίβολα, σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ. Αν μπορούσα τώρα να γυρίσω την κάμερα, να σας έδινα ότι στο γραφείο μου εδώ πέρα δίπλα πάντα, όχι τώρα για το συνεδρίο, αλλά ενώ 24 ώρες το 24ωρο, υπάρχει ελληνική σημαία, υπάρχει σημαία βεβαίως Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχει στο πλέον πάντα και η αμερικάνικη σημαία, όπως και η σημαία του κράτους του Ισραήλ. Διότι είναι ξεκάθαρες οι επιλογές μας για την γεωπολιτική μας κατεύθυνση. Και θέλω να σας πω ότι και ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδος είμαι εξαιρετικά ευτυχής που σε αυτή μου τη θητεία και επειδή έχουμε την τραγωδία και τη συμφορά της πανδημίας, έχουμε και την ευτυχή συγκυρία να έχουμε αρκετές απευθείας αμερικανικές επενδύσεις αυτούς τους 16 περίπου μήνες που είμαι εδώ. Και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος. Και έτσι έπρεπε να είστε όπως είμαστε και εμείς και θα μιλήσουμε και για τις επενδύσεις λίγο παρακάτω. Έχουμε γύρω στο 20 λεπτό. Έχω για σας κάποιες ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την πανδημία, αφορούν την μεταπανδημική Ελλάδα, τις άμεσες ξένες επενδύσεις που προαναφέρατε. Οπότε, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Βεβαίως. Κύριε Υπουργέ, αυτό το τριήμερο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την οικονομία, τις εξελίξεις σε συγκεκριμένους και πολλά υποσχόμενους τομείς και γενικά για τις δυνατότητες της χώρας να προχωρήσει υπό προϋποθέσεις μπροστά. Το συνδέσαμε με την πανδημία και με την μεταπανδημική Ελλάδα. Ως Υπουργός Ανάπτυξης, ποιες θεωρείτε πως είναι οι πλέον βασικές προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθεί μια δυναμική και βιώσιμη ανάκαμψη? Λοιπόν, η κυβέρνησή μας από την ώρα που εξελέγει και σεβόμενη την πολύ ισχυρή λαϊκή εντολή την οποία πήραμε ακριβώς για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη χώρα, προσπάθησε να αρχίσει να μεταμορφώνει τη χώρα σε μια χώρα φιλική για τις επενδύσεις. Ήδη πριν το 2020 και είχαν ψηφιστεί σημαντικοί νόμοι και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αλλαγή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα. Και εγώ προσωπικά έθεσα ως ένα από τους κεντρικούς στόχους της δικής μου θητείας εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων την άνοδο της Ελλάδας στον πίνακα της διεθνούς κατάρτισης, όπως γνωρίζει η Παγκόσμια Τράπεζα, τον περίφημο δίκτυο Doing Business. Και πράγματι, μπαίναμε στο 2020 με πολύ μεγάλη ορμή. Είχαν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες επενδύσεις. Θυμίζω ότι η Pfizer και η Cisco είχαν ανακοινώσει την επένδυσή τους στην Θεσσαλονίκη μας από τα τέλη του 2019, όπως και η Deloitte. Είχαμε ανακοινώσει την ίδρυση του Fashion Tech Θεσσαλονίκη, το Αχροπή στην Αθήνα. Όμως αυτή η ορμή ανεκόπη φυσικά από την πανδημία. Μια πανδημία που ήρθε αναπάντεχα, άλλαξε τους υπολογισμούς μας, αλλά προσέξτε ότι θέλω σε αυτό να δώσετε πολύ μεγάλη προσοχή. Άλλαξε μεν τους υπολογισμούς, δεν άλλαξε καθόλου τη διάθεσή μας και την πίστη μας στο σκοπό. Και αυτό και αυτούς τους μήνες πανδημίας, παρά την πολύ μεγάλη ύφεση που αναγκαστικά φέρνουν τα περιοριστικά μέτρα που έχουμε εφαρμόσει και εφαρμόζουμε, αλλά και μεγάλη πτώση του τουρισμού. Όλη η μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβερνήσεως, έτσι ώστε η χώρα μας να καταστεί περισσότερο επιχειρηματικά φιλική, συνεχίζεται ακάθεκτη. Απλοποίηση διαδικασιών για το άνοιγμα μιας επιχείρησης, μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών φορών, κίνητρα για να έρθει από το εξωτερικό και να μεταφέρει φορολογική σφραγίδα στην Ελλάδα, κίνητρα για να έρθει να κατοικήσει στην Ελλάδα
αν είσαι ιδιαίτερα πλούσιος, ομαλοποίηση και πιο μεγάλη ευελιξία στο πρόγραμμα του Golden Visa, κίνητρα για τις startup επιχειρήσεις, κίνητρα για τις επιχειρήσεις digital με πολύ μεγάλες υπεραποσβέσεις των πόρων και το καθεξής. Όλα αυτά που κάνουμε, είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα έχουν αποτέλεσμα. Ήδη στο διεθνή πίνακα ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα έχει ανέβει 9 θέσεις, καταλαμβάνοντας μια από τις καλύτερες θέσεις στην πρόσφατη ιστορία της. Δυστυχώς δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα ο δείκτης Doing Business για λόγους άσχημα στην Ελλάδα, λόγω πανδημίας και κάποιων προβλημάτων σε κάποιες χώρες. Ακόμα τράπεζα έχει αναβάλει την έκδοση του φετινού δείκτη Doing Business. Εμείς όμως δουλεύουμε πολύ στενά με την Παγκόσμια Τράπεζα όλες τις εβδομάδες και συνεχίζουμε. Στόχος, όταν ανακοινωθεί ο δείκτης, η Ελλάδα έχει ανακτήσει πολλές θέσεις ανόδου σε σχέση με το παρελθόν. Πιστεύω ότι όλες αυτές οι πολιτικές μας συμποσούμενες και συναφριζόμενες δημιουργούν σε κάθε πιθανό επενδυτή την εικόνα μιας σοβαρής κυβέρνησης που σέβεται τον χρόνο και τα χρήματα των επενδυτών. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω. Είμαστε πλέον μια χώρα που, αν έρθεις, δεν θα μπλέξεις. Είμαστε μια χώρα που σεβόμαστε τον κόπο σου, το όραμά σου και τα χρήματά σου. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι σίγουρος πως όντως όταν θα έρθει η ώρα για να δούμε τελικά που είμαστε στο ranking της ανταγωνιστικότητας θα είμαστε πολύ ψηλότερα. Δυστυχώς βέβαια η πανδημική κρίση έχει φέρει τα πάνω κάτω στις οικονομίες όλων των χωρών και φυσικά και τη δική μας. Τώρα, κάνοντας μια μικρή αναδρομή από την αρχή της κρίσης που έχει φέρει η πανδημία, υπάρχει κάτι που θα κάνατε διαφορετικά ή κάτι επιπλέον? Είναι, ξέρετε, μια ερώτηση που συχνά μου θέτουν για τα τηλεοπτικά στούντιο όταν είναι στην εντόξη. Και καμιά φορά λέω και κάτι και παρεξηγείται. Όμως να σας πω κάτι, η ερώτηση αυτή έχει ένα χαρακτήρα που στη ζωή δεν ξέρω αν έχει νόημα. Πάντα, αν ξέραμε τι θα ακολουθήσει, ξέραμε το μέλλον, πολλές επιλογές που κάνουμε στον παρόντα χρόνο μπορεί να είναι διαφορετικές. Εμείς όμως, αγαπητοί κύριε Πρόεδρε, αντιμετωπίζουμε τη ζωή όπως έρχεται και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τον τρόπο αυτό που ξέρουμε ότι συμβαίνει. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει την πανδημία και το τονίζω όχι μόνο στο πρώτο τμήμα αλλά και στο δεύτερο. Αυτό που ενδεχομένως δεν είχε υπολογιστεί ήταν ότι η σφοδρότητα του δεύτερου κύματος ήταν εξαιρετικά ισχυρότερη του πρώτου. Κάποιοι γιατροί το έλεγαν, όχι όλοι, και σίγουρα καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν ήταν προετοιμασμένη για το μέγεθος της σφοδρότητας του δεύτερου κύματος. Όχι και εμείς στον βαθμό που ήρθε. Ασφαλώς είχαμε αυξήσει τα κρεβάτια στις μονάδες της θεραπείας, είχαμε πάρει περιοριστικά μέτρα, είχαμε ελέγξει πολύ καλά τον τουρισμό. Αλλά το δεύτερο κύμα, ομολογώ, ήρθε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και εκεί στις αρχές Νοεμβρίου, όταν αναγκαστήκαμε να πάρουμε την απόφαση για το δεύτερο lockdown, η ταχύτητα των κρισμάτων ανέβαινε πια με εκθετικό ρυθμό. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε, όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός στη Βουλή, να έχουμε βάλει lockdown στη Θεσσαλονίκη πριν τις γιορτές του Αγίου Δημητρίου. Ίσως αυτό να ήταν ένα κρίσιμο σημείο στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα την έσωζε, γιατί και τώρα, μετά από τόσες εβδομάδες lockdown, παραμένει σε πολύ ψηλά, δυστυχώς, η Θεσσαλονίκη. Σε σημείο που μας ανησυχεί και μας προβληματίζει. Αλλά σε γενικά γραμμές η Ελλάδα έχει πάει πολύ καλά την πανδημία, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να είμαστε περήφανοι. Η Ελλάδα έχει πάει καλά. Σε μια πολύ μεγάλη παγκόσμια συμφορά, η Ελλάδα μας παραμένει και στέκεται όρθια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και παρόλο που δεν είναι ευχάριστα αυτά που καταγράφονται κάθε μέρα, όταν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα άλλων χωρών, ιδίου μεγέθους με εμάς, είμαστε όντως πολύ καλύτερα. Χωρίς αυτό, παραλαμβάνω, να μειώνει τη σημασία των ανθρώπων οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους κάθε μέρα. Και ένας άνθρωπος να χαθεί είναι τραγωδία. Και ένας. Και η μία απώλεια της ανθρώπινης ζωής είναι δυσβάστακτη γιατί τίποτα δεν ξαναγυρίζει. Δεν μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα. Όμως η δομή, το κράτος μας, σε αυτή την παγκόσμια συμφορά, πιστεύω ότι έχει δώσει περηφάνεια στους Έλληνες απανταχούς της γης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το να αρχίσουν οι Έλληνες να εμπιστεύονται εκ νέου την κυβέρνησή τους είναι σπουδαίο. Είναι ένας από τους δύο πυλώνες μαζί με την αξιοπιστία προς το εξωτερικό οι οποίοι θα χτίσουν την εικόνα της Ελλάδος του αύριο. Μου άρεσαν πολύ οι απαντήσεις σας. Να σας πω και μου θυμήσατε και κάτι που έλεγε ο πατέρας μου στην αρχή της απάντησής σας στη δεύτερη ερώτηση. Έλεγε «Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο». Όντως δεν είχαμε υπολογίσει την ταχύτητα και την βιαιότητα με την οποία ήρθε το δεύτερο κύμα. Μέσα από τα μέτρα στήριξης που έχετε πάρει, έχετε καταφέρει όμως να μειώσετε την καταστροφική ορμή της πανδημίας
και να ελαφρύνεται την επίδραση που έχει στις επιχειρήσεις. Διαπιστώνουμε ότι λαμβάνονται μέτρα ελάφρυνσης, αλλά αυτά έχουν και κάποια ημερομηνία λήξης, μιας και άπειρα λεφτά δεν υπάρχουν. Ποια είναι αυτή η ημερομηνία στο ημερολόγιο σας? Και αν υποθέσουμε, κύριε Υπουργέ, ότι η κρίση σε κάποιους μήνες τελειώνει, τι έπεται? Θα υπάρχει κάποια περίοδος χάριτος για τις επιχειρήσεις και πόσο το αντέχει η ελληνική οικονομία όπως είναι σήμερα διαρθρωμένη? Θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά προβλήματα που θα έχει δημιουργήσει και δημιουργεί αναμφίβολα η πανδημία μετά τη λήξη αυτής. Είναι σαν να μιλάμε μέσω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τι θα κάνουμε στη μεταπολεμική Ευρώπη. Δεν έχει νόημα. Πρώτα πρέπει να κρυφτεί τον πόλεμο. Όταν λήξει αυτός ο πόλεμος και έχουμε το λογαριασμό, θέλω να με πιστέψετε και να μην έχει κανένας καμία ανησυχία. Το γεγονό ότι είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας δίνει την αναγκαία σπίδα για να έχουμε και τους αναγκαίους πόρους και τα αναγκαία χρήματα, όσοι και να είναι ζημιά. Διότι αν είχαμε μία ζημιά που την πάθανε μόνο η Ελλάδα, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι πώς θα κατάφερε η Ελλάδα μόνη να πείσει τους Ευρωπαίους πάλι να μπουν σε κάποιο τρόπο βοήθεια για την Ελλάδα. Τώρα που η ζημιά είναι αναμφίβολα παγκόσμια και σίγουρα πανευρωπαϊκή, τι νομίζετε, θα υπάρξει μια πανευρωπαϊκή απάντηση για αυτά τα κοινά προβλήματα? Δηλαδή, οι επιχειρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να σωρεύουν τώρα χρέη, να σωρεύουν ζημίες, δεν έχουν πρόβλημα τη θέση εργασία κ.ο.κ. Άρα, ως προς το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, δεν έχω μεγαλύτερη ανησυχία του φυσιολογικού, γιατί είμαι βέβαιος πως σε επίπεδο Ευρώπης θα βρεθεί μια κοινή και συνολική λύση, την οποία θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν και ελληνικές επιχειρήσεις. Τώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα κομμάτι αυτής της λύσης, και θα μπορούν να χρειαστούν και άλλα εργαλεία, καθώς αυτό είχε αποφασιστεί κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, και εδώ έχουμε ένα δεύτερο πολύ σφοδρότερο κύμα και μεγαλύτερο lockdown. Άρα λοιπόν, θα υπάρξει λύση. Δεν πρόκειται, σας το λέω από τώρα για να το ξέρετε, το ελληνικό κράτος και αυτό κανένα ευρωπαϊκό κράτος να πάει την επομένη τη λήξη της πανδημίας και να πει: φέρτε πίσω τώρα όλα θα προστάτε, αλλιώς σας κλείνουμε. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Τώρα, ως προς τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, θέλω να σας πω ότι όλοι οι δείκτες που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα η Eurostat, είτε είναι σε απώλεια θέσεων εργασίας, είτε είναι σε άνοιγμα και κλείσιμο επιχειρήσεων, είτε είναι ακόμα και στην ύφεση αυτή καθ' αυτή, έχουν αναδείξει την Ελλάδα και στο οικονομικό πεδίο πολύ πιο αποτελεσματική από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα πω ονόματα άλλων χωρών, γιατί δεν μάζει να φαίνεται τεντρικό με κάποια χώρα. Όμως θα έχετε δει, παραδείγματος χάρη, ως αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης που με αφορά και είναι ιδιαίτερα περήφανος, ως προς την απορρόφηση των πόρων των ευρωπαϊκών για την αντιμετώπιση του COVID, αναδειχθήκαμε μέχρι το μήνα Οκτώβριο δεύτερη σε όλη την Ευρώπη. Στις 27 χώρες, η χώρα νούμερο 2 στην ταχύτερη και μεγαλύτερη αναλογικά απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν η Ελλάδα. Αυτή είναι μια επιτυχία. Στο δείκτη του Eurostat, ποια ήταν η χώρα που είχε τη μικρότερη απώλεια θέσεων εργασίας και το πρώτο lockdown? Η πρώτη χώρα σε όλη την Ευρώπη, με μεγάλη διαφορά την δεύτερη, ήταν η Ελλάδα. Ήταν μια εθνική επιτυχία. Τώρα, θα πείτε, ζούμε σε κανένα παράδεισο? Προφανώς και όχι, είναι η απάντηση. Και έχουμε άπειρες δυνατότητες? Όχι. Έχουμε διαχειριστεί τα δημόσια οικονομικά, πιστεύω, με μια νοικοκυροσύνη και μια υπευθυνότητα, που από τη μία έχει δώσει αναγκαίες ανάσες σε επιχειρήσεις, γι' αυτό και διατηρούν τις θέσεις εργασίας και έχουμε τα αποτελέσματα που σας προείπα, και από την άλλη δεν έχουν προκαλέσει ανησυχία στις αγορές. Ότι είμαστε άνθρωποι λαϊκιστές, τρελοί, πρέπει να μοιράζουμε χρήμα. Δηλαδή, αν τώρα προκαλούσαμε ανησυχία στις αγορές, κύριε Παγκατσένο, δεν θα είχαμε τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού της ιστορίας μας από τη συνθήκη του Λονδίνου το 1830. Άρα λοιπόν, προσπαθούμε να τηρήσουμε μια δύσκολη ισορροπία μεταξύ της αναγκαίας ρευστότητας στην αγορά και της αναγκαίας χρηματοδότησης των οικοκυριών για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις αλλεπάλληλες καραντίνες, και από την άλλη θα μην δημιουργήσουμε κρίση στη χώρα που έφερε ξανά σε νέα μνημόνια. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας και χαίρομαι πολύ για αυτά που ακούω. Νομίζω ότι κάποιος καταλαβαίνει ακούγοντάς σας και δικαιολογεί το εξώφυλλο του περιοδικού Monocle τις προηγούμενες εβδομάδες, όπου η Ελλάδα παρουσιάζεται σαν μια ψυγέτητες δυνάμεις. Κύριε Υπουργέ, είστε υπέρμαχος της εξεύρεσης λύσεων για μεγάλες προβληματικές επιχειρήσεις που έχουν μεγάλο βάρος για το κράτος. Ποιες είναι οι προτεραιότητες και επιδιώξεις σας για το άμεσο μέλλον? Είμαστε όλοι κυβέρνηση, όχι μόνο εγώ. Είμαστε υπέρμαχοι της φιλελεύθερης οικονομίας. Βέβαια, θα πει κανείς ότι παίρνουμε μέτρα προς τη διατίμηση ή το κλίμα των επιχειρήσεων, που κάθε άλλο παρά φιλελεύθερα είναι. Αυτό όμως είναι μέτρα που τα λαμβάνουμε υπό τις έκτακτες συνθήκες που σας προείπα.
Όταν το καλό επιστρέψει στην κανονικότητα, θα επιστρέψουμε τις δυνάμεις αγοράς στην ελεύθερη οικονομία. Το κράτος δεν έχει νόημα, κύριε Μπαγκατσέλο, να φορολογεί τον κόσμο και να χρηματοδοτεί επάπειρα προβληματικές επιχειρήσεις. Το κράτος πρέπει κάποιος να κόβει τον όριο ορισμό και να προχωράει παρακάτω. Το κράτος δεν είναι η δουλειά του να κάνει επιχειρήσεις, ούτε να παίζει επιχειρηματία. Η δουλειά του κράτους είναι ο διαιτητής μέσα στην οικονομική ζωή του τόπου και να φροντίζει ένας δίκαιος διαιτητής, ένας αδέκας διαιτητής, όπου θα φτιάχνει το κατάλληλο περιβάλλον για να μπορούν οι επιχειρήσεις να προχωρούν. Αυτή είναι η θέση μας και για τις μεγάλες προβληματικές επιχειρήσεις δημόσιου. Και ήδη έχουμε προχωρήσει στην εξυγεία σε πολύ μεγάλο βαθμό όπως ξέρετε τη ΔΕΗ, την παραλάβαμε 1 δισεκατομμύριο ζημία και την έχουμε τώρα με 1 δισεκατομμύριο κέρδη. Έχουμε προχωρήσει τώρα στην εξυγεία της ΛΑΡΚΟ. Προχωράμε στη ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων της Καλαμαλιά, προχωράμε στην εξυγεία των ναυπηγείων Ελευσίνος και ούτω καθεξής. Δεν έχουμε διστάσει και δεν έχουμε χάσει καθόλου χρόνο. Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Μία τελευταία ερώτηση. Η κυβέρνηση παίρνει πραγματικά ένα καλό βαθμό στον τομέα των επενδύσεων, σας το είπα και πριν. Ως Αμερικανικό Επιμελητήριο, επικροτούμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Χθες είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό και σημαντικούς εκπροσώπους της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας. Ποια είναι τα σχέδιά σας για την προώθηση και προβολή της χώρας ως επενδυτικού προορισμού και στην διεκδίκηση περισσότερων άμεσων επενδύσεων? Το ερωτώ αυτό γιατί έχουμε διαπιστώσει... Α, παρακαλώ. Ήθελα να πω ότι το ερωτώ αυτό γιατί έχουμε διαπιστώσει αρκετές φορές ότι έχουν γίνει πράγματα σε νομοθετικό επίπεδο που ελάχιστοι γνωρίζουν και ίσως να ήταν ικανές συνθήκες για να τους βοηθήσουν να αποφασίσουν μία επένδυση. Λοιπόν, καταρχάς, η χθεσινή συζήτηση με τον κύριο Πρωθυπουργό, σας το είπα και στην αρχή της τοποθετήσεώς μου, είχε μεγάλη επιτυχία και μεγάλη δημοσιότητα, θετική δημοσιότητα τη χώρα. Και επαναλαμβάνω, ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σας ευχαριστώ για αυτό, διότι αυτό το θετικό μήνυμα που βγήκε, κυρίως από τη συζήτηση με τον κύριο Πρωθυπουργό, έχει σήμερα κάνει το γύρο του κόσμου. Τώρα, έρχομαι εγώ επικουρικά, απλώς για να προσθέσω ότι δεν έχουμε σταματήσει, κύριε Μπαγκατσέλο, να νομοθετούμε πράγματα υπέρ του επιχειρήν και των επενδύσεων. Χώρα στη Βουλή ψηφίσαμε τοπολογία, παραδείγματος χάρη, που μειώνει και κάνει πιο ευέλικτη και την παρουσία κάποιου μεταφέροντος φορολογική του έδρας στην Ελλάδα και την μείωση των φόρων αν επιλέξει την Ελλάδα και την μείωση των χρόνων που είναι υποχρεωμένος να μείνει στην Ελλάδα, έτσι να μπορεί να πάρει πολύ πιο εύκολα αυτή την απόφαση. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές φορές μόλις την περασμένη εβδομάδα και τώρα έχω βγάλει τη δημόσια διαβούλευση εγώ ένα νόμο για την απλούστευση τη αδειοδότηση όλων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Έτσι να μπορεί να ανοίξει μια επιχείρηση απλώ με μια απλή γνωστοποίηση και ο έλεγχο να έχει τον ιστορικό να φτιάξει και λειτουργήσει την επιχείρησή σου. Αυτά είναι μόνο μικρά βήματα των τελευταίων 15 ημερών. Για το πόσο ασταμάτητα κάθε μέρα ψηφίζουμε έστω και κάτι ακόμα που θα κάνει την Ελλάδα να στείλει το σωστό μήνυμα στο εξωτερικό ότι είμαστε άνθρωποι σοβαροί που θέλουμε να σεβαστούμε τον ξένο επενδυτή. Τώρα, πώς προβάλλεται αυτό? Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι έχει πάρει αρκετή προβολή διεθνώς. Δεν πιστεύω να έχει λήψει η προβολή όπως το μήνυμα. Και τα μεγάλα μέσα ενημέρωση του εξωτερικού και πολύ μεγάλε εφημερίδε, περιοδικά, όπως αναφέρεται πριν το Πολίτικο αλλά και άλλα, έχουν προβάλει την Νέα Ελλάδα όπως προβάλλεται του τελευταίου μήνε. Διεθνεί εκθέσει όπως τη Ernst Young, το δίκτυο άμεσων ξένων επενδύσεων που ανέβασε την Ελλάδα 6 θέσει. Οι δηλώσει του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ, του κ. Πομπέο, όταν υπογράψαμε την επιχειρηματική μας συμφωνία για το digital στη Θεσσαλονίκη. Το ότι η Ελλάδα βγήκε από τη μαύρη λίστα των χωρών που κλέβουν διαδικτυακά δικαιώματα, μια λίστα της ντροπής, στην οποία η Ελλάδα δεν έπρεπε ποτέ να είναι μέσα. Και είχαμε ένα πρόβλημα και βγήκε η Ελλάδα τους πρώτους 4 μήνες στη θητεία με εντολή του κ. Πρωθυπουργού και ενέργειες του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όλα αυτά είναι συντονισμένες κινήσεις για να στείλουν το σωστό μήνυμα στο εξωτερικό. Από εκεί πέρα δεν έχουμε φυσική προσπαθειών να είμαστε σχεδόν σε κάθε διεθνές συνέδριο που έχουμε προσκληθεί. Έχουμε ενεργοποιήσει με την οικονομική μας διπλωματία και την μεταφορά αυτής της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών όλες τις έννοιες αφορμίες στο εξωτερικό σε μια πολύ πιο φιλοεπιχειρηματική κατεύθυνση και είμαστε εδώ οτιδήποτε άλλο σκεφτούμε να το κάνουμε τάξη. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Επιβεβαιώσατε αυτό που είπα στην αρχή, ότι πραγματικά δεν υπήρχε καλύτερος συνομιλητής για το κλείσιμο του συνεδρίου. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος τα λέει τα πράγματα στα ράτα και είστε πολύ συγκεκριμένος. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας καλέσω του χρόνου να είμαστε καλά, να έχει περάσει η πανδημία, να πάμε μαζί στην Αμερική
στο Roadshow που διοργανώνουμε κάθε χρόνο, να προβάλλουμε τις επιτυχίες της Ελλάδος και να προκαλέσουμε ακόμα περισσότερες από εκεί και πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να μου πείτε λίγο κλείνοντας να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το Αμερικανικό Επιμελητήριο, γιατί αυτό το οποίο κάνατε είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας. Έχουμε την τύχη και οι δύο, εγώ ως υπουργός και εσείς τώρα ως πρόεδρος, να έχουμε ζήσει αυτούς τους μήνες, πιστεύω, μεγάλες επιτυχίες. Η απόφαση της Microsoft να έρθει στην Ελλάδα. Η απόφαση της Digital Reality να έρθει στην Ελλάδα, που δεν πήρε τόσο μεγάλη δημοσιότητα και σίγουρα θα αξίζει αυτή τη δημοσιότητα. Η απόφαση της Pfizer που επεκτάθηκε, προσφέρεται και από εσάς εδώ ακόμα παραπάνω από τον κύριο Μπουλά. Η απόφαση της Cisco, η απόφαση της Onyx να εξηγιαρθεί τώρα πηγή Ασύρου και τώρα που θα πηγή Ελευσίνος μέσω της DFC. Και ένα σωρό άλλες επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως σοβαρός και μεγάλος και δυνατός επενδυτής στην Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά. Και θέλω να σας το πω ότι θέλουμε επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τις προσδοκούμε και τις καλωσορίζουμε. Έτσι δεσμεύομαι ότι θα πάμε μαζί στο Roadshow του χρόνου, εάν είμαστε όλοι καλά και ελπίζω να είμαστε όλοι καλά. Άλλωστε, θα το πούμε και αυτό, είναι ενδιαφέρον να ακουστεί, αν και το έχετε ήδη προβάλλει και εσείς όπως έπρεπε και χθες και προχθές, ότι ένας Έλληνας από Θεσσαλονίκη, ο κ. Μπουλά, Έλληνας εβραϊκής καταγωγής από Θεσσαλονίκη, είναι σήμερα επικεφαλής μιας μεγάλης πολυεθνικής αμερικανικής εταιρείας της Pfizer και πρωταγωνιστή στη μάχη της ανθρωπότητας κατά του κορονοϊού. Και με το εμβόλιο της Pfizer, και άλλων εταιρεών βεβαίως, τη Moderna, της AstraZeneca και τις άλλες εταιρείες, φτιάξει αξιόπιστο εμβόλιο που θα πάρει τις σχετικές εγκρίσεις, θα μπορέσουμε να είμαστε καλά και να είμαστε του χρόνου στο Roadshow. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Είμαστε μαζί σας, είσαστε μαζί μας. Θα πάμε μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.